φίλε. Μπάμπης από Νεογορούδα. Γεια σου φίλε από την Νεογορούδα. Ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες για Champions League, τα play-off. Βέβαια, γιατί να μην έχει. Και άλλη μία ερώτηση. Φήμες λένε ότι ο Βιτόλου θα ψηλώσει. Ναι ρε φίλε, και όταν θα ψηλώσω... Εντάξει τώρα, άσε τώρα. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα, Ράπ, εγώ είμαι. Θέλω να σε δω εσένα, ρε φίλε, που πήρες προηγουμένως τηλέφωνο, γυμνός στην παραλία, να σε βγάλω 15 κουσούρια. Ναι. Κορυδεύεις τον Βιτόλο. Ο Βιτόλο σηκώνει κάσα 180 κιλά άνθρωπο πεθαμένο και τον πάει και τον φυτεύει. Αυτός που βλέπεις εδώ. Μην ασχολείσαι, άστονα, ρε. Μόνο που παίρνει τηλέφωνο και κάνει. Τρία παιδιά, φυστικώνει και κάνει παιδιά ο Βιτόλο. Τα παπάρια του ξέρεις τι σπέρμα βγάζουνε. Τρία παιδιά έχει αυτό. Παλιοχαντούμηδε. Κορυδεύει το Βιτόλο. Τρία παιδιά με την ίδια γυναίκα. Ήρωα είναι αυτό. Και δουλεύει σαν το καμάλι πρωί βράδυ. Σε μια εποχή που άλλο φοβάται να πάει να βρει γκόμενα. Αυτό έχει τρία παιδιά. Κορυδεύει το Βιτόλο που είναι κοντό. Και τι κοντό. Τα παπάρια του έχουν χυμά πάνω ανάμεσα. Πλάκα κάνει αυτόν κοροϊδεύει. Τα μούτρα σου να κοροϊδεύει. Πόσο είσαι, φίλε. 28 χρονών, τρία παιδιά. Με την ίδια γυναίκα. Τι λέτε τώρα. 28 είσαι. 28 χρονών παιδί. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μικρό τον είχα. Τι λέτε τώρα, αυτόν κοροϊδεύει. Τα μούτρα σα κοιτάξτε, κοροϊδεύετε αυτόν εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι βιοπαλαιστή, ρε. Παλικάρι είναι αυτό εδώ που το βλέπετε. Πλάκα κάνει. Εδώ είστε 30 χρόνια και τραβάτε ακόμα μαλακία. Δεν μπορείτε να βρείτε κόμμα. Και αυτό έχει τρία παιδιά και πάει για τους πλάκα κάνει. Ζουν... Αυτόν κοροϊδεύετε. Πατεράδε ακόμα. Αυτόν κοροϊδεύετε, ρε. Καραγκιόζηδε. Επόμενη γραμμή. Yeah. Καλησπέρα κύριε. Γιατί έχουν πάρει το Βιτόλο όλοι στο ψηλό. Κοντό ψαλμό αλλούλια να του πει. Άντε γεια! Άλλο. Μαγιά φορτωμένο. Άμα σου φορτώσει καμιά αδερφή μου σε καμιά νεκρόκασα. Θεός ευχαριστώ. Ο οποίο, άμα πάρει τον Καραδίμο και τον βάψει μαύρο 40 χρόνων με βερνίκι, θα σε κάνει περισσότερα πράγματα να πούμε από ότι ο χθεσινό ο Καμαρά. Λέω εγώ. Ακούς. Ναι. Τη ξανδιά στη διαφήμιση που δεν βρήκε. Τη Βραζιλιάνα. Δεν είναι Βραζιλιάνα. Η ξανδιά. Ρωσίδα είναι φίλε. Α, τη Βραζιλιάνα στην αρχή τη διαφήμιση. Ξανθιά σου είπε, ρε. Ξανθιά σου λέει, μία δεν είναι. Ξέρει, ξανθιά, μάλλον. Για ποια Βραζιλιάνα λέει. Νομίζω ότι είναι Βραζιλιάνα και ξανθιάνα. Πού είδε Βραζιλιάνα ξανθιά, ρε φίλε. Έκλεισε. Τι πήρε αυτό, χαρά, τι ναρκωτικά παίρνει, ρε φίλε. Όχι, τίποτα, πάω ξύση. Πάω ξύση, είσαι. Τίποτα. Τώρα μα χαλάτε, ρε μεγάλο. Τα center back τη Κέρκυρα, ο Βενέτη με τον Έντερ, είναι για να πάνε στο λιμάνι τη Κέρκυρα να ξεφορτώνουν σαρδέλε. Δεν είναι αυτή η center back. Βλέπω τον Ηλιάδη, το βάζει μέσα, κάτι μάγουλα. Κάτι κόλλους, ναι. Κάτι μαγούλες, κάτι σβέρκι. Θα ρίξει και βγήκε από το γυράδικο του Πρασά χαράματα μετά από ξενύχτιο τύπος. Ένα τέτοιο πράγμα.